Απ' τη μία βλέπα την αποθήκη να γεμίζει, που ήταν ένας χώρος κάπου 10-15 τετραγωνικά. Πηγαίναμε για ένα μαγείρεμα και σε 2-3 ώρες που ερχόμασταν ήταν άδεια η αποθήκη. Μια νέα επώνυμη καταγγελία για όσα συνέβαιναν στην κοινωνική κουζίνα άλλος άνθρωπος φέρνει στο φως ο Αλφα και η Ρένα Κουβελιώτη. Η μαρτυρία του πρώην εθελοντή Γιώργη Κοντζεμπασάκη είναι αποκαλυπτική. Το 5% να το πάρουν οι αστέγοι και το 95% να πάνε στα μαγαζιά τα πακιστανικά. Έχει κι άλλη μια κρυφή αποθήκη που έχω πάει και εκεί που έχει τα πολύ καλά πράγματα. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζεμπασάκη, υπήρχε και συγκεκριμένο πρόσωπο που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος για να διοχετεύονται τα προϊόντα στην αγορά. Αυτός ήταν που του έκανε τις δημόσιες σχέσεις με τα πακιστανικά μαγαζιά για να μπορεί να τα δίνει. Είχαν μαζευτεί 10, 20, 30 ευρώ, έλεγε πάρτε τα οι εθελοντές. Είχε τα κουτάκια, είχε τον τραπεζικό λογαριασμό, είχε και τα έσοδα από τις συναυλίες. Οπότε οι άνθρωποι δεν προλαβαίναν να αναρωτηθούν τι κάνει ο Κώστας τα λεφτά, γιατί τον βλέπαν συνέχεια να έρχονται πράγματα, να φεύγουν πράγματα.